Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, κύριοι διοργανωτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρόσκληση. Δεν θα σας κουράσω, ούτως ή άλλως τα περισσότερα τα οποία θα πούμε εμείς κατασκευαστές είναι τετριμένα και δυστυχώς λιμνάζουν κι άλυτα. Χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα τελευταία 4 χρόνια ήταν τα καλύτερα της κατασκευαστικής αγοράς μέσα στη τελευταία 15 ετία, θα ήθελα να μιλάμε λίγο συγκρατημένα για το θέμα της αναγέννησης. Νομίζω καλύτερα να πούμε ότι θα γίνει μια προσπάθεια ένταξης στην κανονικότητα και αυτό υπό προϋποθέσεις. Η χρονική στιγμή, δυστυχώς, που προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά δεν είναι η καλύτερη. Διανύουμε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από υψηλό πληθωρισμό, πολύ υψηλά επιτόκια, ενεργειακή αστάθεια, γεωπολιτικές συγκρούσεις και δυστυχώς και κλιματική κρίση. Δεν είναι σύμπτωση, για παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμως θέτει ως στόχο της να γίνει μια κοινωνία ανθεκτική στο κλίμα έως το 2050, πλήρως προσαρμοσμένη σε αναπόφευκτες επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Κάτω από την πίεση που δημιουργούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, οφείλουν οι διεθνείς φορείς, οι κυβερνήσεις, οι κοινωνίες, οι επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναθεωρήσουν πλήρως τα σχέδιά τους, να θέσουν και να ταξινομήσουν τις προτεραιότητές τους και να προωθήσουν νέες λύσεις. Για παράδειγμα, οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ελλάδα υπέδειξαν ότι οι βασικές παράμετροι που χρησιμοποιούν για το σχεδιασμό και την κατασκευή γεφυρών φραγμάτων τεχνικών συγκοινωνιακών έργων πρέπει να αλλάξουν δραστικά, ώστε να αντέχουν από εδώ και στο εξής τα αυξανόμενα επίπεδα βροχής και πλημμύρας. Χρειάζεται όλοι μας να επανεξετάσουμε τις υποδομές, τις υφιστάμενες και όσες βρίσκονται υπό κατασκευή. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε σοβαρές προσαρμογές και να εξασφαλίσουμε τους απαιτούμενους πόρους, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, αλλάζοντας θεμελιωδώς αρχές για τα υφιστάμενα και εξελισσόμενα έργα. Παράλληλα όμως, η ανθρωπότητα αποζητά τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής της, προκρίνοντας σύγχρονες υποδομές και δίνοντας προτεραιότητα στο μετασχηματισμό και την καινοτομία. Κτίρια κλιματικά ουδέτερα, έξυπνα κατασκευαστικά έργα υποδομής με πρόβλεψη κινδύνων, με ενεργειακή εξοικονόμηση και αυτονόμηση, στρώνουν τον δρόμο για το νέο τομέα ανάπτυξης Smart, Green και Sustainable Infrastructure. Την ίδια, ωστόσο, στιγμή συντηρούνται οι διαχρονικές παθογένειες του κλάδου. Καθυστερεί στις πληρωμές των εργολάβων λόγω γραφειοκρατίας. Ο νόμος 4782 του 2021, που θα θεράπευε τις αδυναμίες του 4412, αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τις ενστάσεις και τις αντιπροτάσεις της αγοράς όλων ημών. Το πολυαναμενόμενο παρατηρητήριο τιμών που θα γεφύρωνε το χάσμα ανάμεσα σαν εδαφικές κοστολογικές προβλέψεις των έργων και στη σύγχρονη πραγματικότητα των διεθνών τιμών παραμένει δυστυχώς κενό γράμμα, με αποτέλεσμα να τελειώνει το 2023 και 20 χρόνια μετά ο κλάδος να καλείται να εκτελέσει έργα με τα δεδομένα του τιμολογίου Σουφλιά του 2004. Κύριοι, άλλες χώρες των Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, καινοτόμησαν. Προχωρούν σε αναθεωρήσεις του κόστους των έργων τους έως και 60%, ενώ στην Ελλάδα συζητάμε ακόμα για κάτι αστείο, γύρω στο 5% σε κάποια κατεπιλογή έργα. Ελλιπείς μελέτες, υποκοστολογημένα έργα και κακοί σχεδιασμοί οδηγούν σε κάποιους διαγωνισμούς να είναι ακόμα και άγωνοι. Η έλλειψη προσωπικού επίσης αυξάνει πολύ περισσότερο τις τιμές εκτέλεσης των έργων. Είναι απολύτως προφανές, εάν δεν γίνουν σωστές παρεμβάσεις και τομές, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα βιώσουμε μια σημαντική υστέρηση στην οπράτηση μεγάλων έργων. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι ότι θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ό,τι αφορά στα έργα που μπορούν να τρέξουν με ιδιωτική πρωτοβουλία, με σύγχρονες μελέτες και αξιοποιώντας εξυγχρονιστικές προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου
τα οποία δυστυχώς παραμένουν στα σιτάρια. Κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες μας ταλαιπωρούνται στους δρόμους Αττικής, χάνοντας αμέτρητες εργατόρες, αλλά και κάθε έννοια ποιότητα ζωής, λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης. Κι όμως, από την Άνοιξη, έχουν κατατεθεί από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες πρότυπες προτάσεις για μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση σύνθετων μεγάλων έργων, όπως αυτών των έργων Αττικής, των επεκτάσεων που λέμε δηλαδή της Αττικής Οδού, από το αεροδρόμιο στα Καλύβια, από την περιφερειακή Ημιτού ως την Ραφίνα, από τη δυτική περιφερειακή ως τη Βουλιαγμένη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Επιπρόσθετα, η κλιματική κρίση καθιστά πολύ επιτακτική την πρόοδο μικρών κρίσιμων υδραυλικών έργων που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΥΠΟΜΕΔΗ, και μας είπε ο Υπουργός, σχεδιάζεται άμεσα η υλοποίησή τους. Ίσως αυτά όλα να ακούγονται κριτική, αλλά δεν είναι. Είναι μια κραυγή αγωνίας του κλάδου μας, αναγνωρίζοντας πως η δημόσια διοίκηση δυστυχώς παραμένει υποστελεχωμένη και διαθέτει περιορισμένους πόρους. Δεν είναι ανάγκη όμως να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή. Νομίζω όλα αυτά χρειάζονται συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η ελληνική κατασκευαστική αγορά, με όλα τα προβλήματα, τις αδυναμίες της, διαθέτει μια συσσωρευμένη εμπειρία, μια εξειδίκευση και μπορεί να προσφέρει πολύ ανταγωνιστικές λύσεις. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα όλοι μας πως είμαστε εδώ όταν η πατρίδα μας δοκιμάζεται, όπως έδειξε και η κινητοποίηση όλων μας κατά το πρόσφατο διάστημα των καταστροφών. Η αναγέννηση του κατασκευαστικού κλάδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της χώρας μας. Ιδίως γιατί η δραστηριότητά μας, με τη σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία, προσφέρει απασχόληση, προσφέρει άμεση από τον πρώτο κιόλας μήνα πολλαπλασιαστική οικονομική δύναμη στην κοινωνία και συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.